πρέπει να έχει καταγωγή φιλολογική. Όχι. Ο Ιωάννου, μάλιστα, έλεγε ο φιλόλογος σκοτώνει το λογοτέχνη. Ναι, ο φιλόλογος πιθανώς. Το λογοτέχνη. Το λογοτέχνη, όχι τον άνθρωπο που θα ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, γιατί τον ασχοληθεί σαν κριτικός. Τόσα χρόνια στο θέατρο. Δεν έχει γράψει βέβαια κανένα θεατρικό έργο. Έχω γράψει, το έχω δώσει ένα διαγωνισμό, πήρε βραβείο. Λεγόταν ο κίτρινος φάκελος, όχι, κίτρινος ή κόκκινος φάκελος, δεν το θυμάμαι πια, αλλά δεν έχει παιχτεί ποτέ. Και δεν είναι γνωστό. Όχι. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό το λέω, το έχω δει αναπορία. Αλλά διαβάζοντας το κεφάλι, μου δίνει την αίσθηση ότι αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να ήταν σενάριο για μια τηλεοπτική παραγωγή, διότι έχει αυτή τη δομή, αλλά πολύ περισσότερο για ένα, για ένας θεατρικός μονόλογος. Ναι. Ναι. Και τώρα ειδικά μετά τη μόδα που έχει γίνει, που γίνει γίνεται θέατρο. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό γίνεται θέατρο. Και ο Μακρυγιάννης είχε γίνει, θα βράνω τα κοιτάματα, θυμόσες του. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Τι ετοιμάζετε τώρα? Τώρα τίποτα. Τώρα τίποτα. Τουλάχιστον. Δηλαδή επιμένετε να συνεχίσει η αγωνία σας την ατέλειωτη γραφή του αίματος? Αυτή είναι, ναι. Η αγωνία μου να τη συνεχίσει, να τη συνεχίσει, αν μπορεί. Αν μπορεί, αν θέλει, αν θα έχει τις δυνατότητες. Αλλά βέβαια, αυτό που γράφει κάποιο, πιθανώς αυτό η τελευταία, ας πούμε, το ίσως η τελευταία γραφή, έχει ένα ίσως. Ναι, υπάρχει ένα ίσως. Το οποίο βέβαια πολύ λίγοι πρόσεξαν, όλοι είπαν το τελευταίο. Εγώ είπα ότι είναι τελευταίο με την έννοια ότι δεν έχω πια κάτι στο μυαλό μου που θέλω να γράψω. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να πω ότι τα βιβλία που έγραψα τα είχα μέσα στο μυαλό μου ή τριγυρνούσαν κάπως έτσι μέσα μου, ας πούμε, εδώ και δεκαετίες, όλα τα βιβλία αυτά. Τώρα δεν έχω κάτι τέτοιο. Επομένως, εάν δεν υπάρξει αυτό το, εάν δεν υπάρξει κάτι που να έρθει, που να θέλω να το κάνω, δεν έχω καμιά διάθεση να γράψω ένα βιβλίο για να γράψω βιβλίο. Δεν είμαι δηλαδή υπέρ αυτών που, ξέρεις, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο γιατί πρέπει να είμαι στη δημοσιότητα, πρέπει να γράψουν οι εφημερίδες πάλι, θα με ξεχάσουν, θα μετά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Νομίζω έγραψα 10 βιβλία ως τώρα. Ό,τι είμαι είναι. Δεν είμαι και 70 χρόνο. Δεν θέλω με το ζόρι να σέρνω αυτόν τον αραμπά, αν είναι αραμπάς. Δηλαδή με το ζόρι δεν σέρνω. Θυμάμαι μια παλιά κουβέντα που είχατε πει πως ένας συγγραφέας γράφει ένα μόνο βιβλίο. Mm-hmm. Εσείς έχετε γράψει 10 βιβλία. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο. Νομίζω ναι, ότι κάθε συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο. Γιατί όλα αυτά που γράφει είναι κομμάτια ενός βιβλίου. Εγώ έτσι πιστεύω. Όπως και πιστεύω ότι ο συγγραφέας είναι μέσα σε όλα τα βιβλία. Ναι. Και πίσω από όλα τα πρόσωπα. Αυτό, ας πούμε, είναι νομίζω κατανοητό. Δηλαδή,
πιστεύω ότι πίσω από κάθε πρόσωπο, λιγότερο ή περισσότερο, είναι ο συγγραφέας, ακόμη και από τα γυναικεία πρόσωπα. Δεν είναι και δεν τυχαίο αυτό που έχει πει ο Φιωτέρ, ότι η Μπολαρή είμαι εγώ. Το δεν τυχαίο. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Αυτός ήταν πίσω από την Μπολαρή. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι κάθε συγγραφέας είναι πίσω από όλα αυτά τα βιβλία και από όλα τα πρόσωπα των βιβλίων του, αλλά και από την άλλη μεριά πιστεύω ότι ένας συγγραφέας γράφει ουσιαστικά ένα βιβλίο. Σε διάφορες μορφές λόγου τελικά. Όχι, ναι. Στην πεζογραφία μιλάω. Ναι, εγώ να αλλάξω λίγο την κουβέντα. Αρκετοί πεζογράφοι ξεκίνησαν από ποιητές και μετά έγιναν πεζογράφοι. Σαλονίκ, Πεντζίκης, Ιωάννα, χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τελευταία και παλιότερα δηλαδή, έχουμε και πεζογράφους που στρέφονται προς, ποιητές που στρέφονται προς την πεζογραφία. Και τους Πατρίκιους, παραδείγματος χάρη. Συνήθως αυτό γίνεται. Λοιπόν. Από την ποιητική στην πεζογραφία. Ναι, αλλά τελευταία λέω, παρατηρώ ότι και από την πεζογραφία είναι στην πεζογραφία. Ναι. Λοιπόν, επομένως, μήπως ο Πακόλας που είπε το ίσως τελευταίο βιβλίο είναι μια ευκαιρία να σκεφτεί λιγάκι, γιατί όχι, εξάλλου μέσα στην ατέλειωτη γραφή. Έχει κάποια όνειρα εκεί, έτσι, λίγο στιχουργικά και τα λοιπά, που δεν είναι ένα τέτοιο. Απλώς κόβουν για να δώσουν το ρυθμό. Αλλά είναι ένα ρυθμό. Το θέμα είναι, καλά, εμένα όλα τα βιβλία έχουν το ρυθμό. Υπάρχει μια πίεση. Α, μπράβο, υπάρχει και ο ρυθμός. Υπάρχει πίεση στην πεζογραφία. Ναι, μήπως μπορεί να γίνει. Δεν το έχω σκεφτεί. Ούτε το έχω σκεφτεί, ούτε νομίζω ότι μου πάει. Ξέρεις, λίγο πολύ, όπου κατευθύνεσαι, λίγο σε πηγαίνει, λίγο καταλαβαίνεις ενδομήθως ότι εκεί τα καταφέρνεις. Δηλαδή, εγώ στην πίεση πιστεύω ότι δεν μπορώ, δεν ξέρω αν αποπληρώνω, τι θα έκανα ή αν θα βγαίνω πίμα, θα βγαίνω, α ναι, καλά είναι μωρέ, γιατί του πάει όλα κλπ. Όχι αυτό. Ας πούμε, με το θέατρο, που έχω δουλέψει χρόνια στο θέατρο, έχω γράψει κριτικές από το 57, είναι 40 χρόνια έγραφα κριτικές. Το έχει ζήσει και από μέσα. Το έχω ζήσει από μέσα σαν διευθυντής. Το έχω δει πώς δουλεύει. Έχω μιλήσει με πολλούς σκηνοθέτες και με τους κορυφαίους. Δηλαδή ο Κούν ήταν στενός φίλος μου. Ήταν κάνει απέραντες συζητήσεις. Ατέλειωτες. Εν τούτης, όταν πήρα να γράψω.